Η παγκόσμια ανησυχία στο κόκκινο. Δυστυχώς χθες είχα προβλέψει μία ώρα πριν από τις επιθέσεις ότι μπορεί το Ιράν να στείλει εκατοντάδες πυράβλους και ντρόνς προς το Ισραήλ. Ο IDF τονίζει πως έχει καταρρύψει 300 περίπου πυράβλους και ντρόνς. Τώρα αναμένουμε πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ. Προς το παρόν, ο IDF γνωστοποιεί ότι έχει προκληθεί μικρή ζημιά. Προειδοποιεί τους πολίτες του όμως να παραμείνουν σε εγρήγορση. Δείτε το προηγούμενο ρεπορτάζ. Πόσα ευρωπαϊκά κράτη ανακαλούν τους πολίτες σε εγρήγορση. Και αραβικά είδη τους δικούς τους να επιστρέψουν από το Ισραήλ. Ο πρόεδρος ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, διαβεβαίωσε τη σιδηρά δέσμευση Αμερικής για την ασφάλεια του Ισραήλ. Γνωστοποίησε πως ζούμε μια άνευ προηγουμένου αεροπορική επίθεση από Ιράκ, Συρία, Ιεμένη των Ιρανών προς Ισραήλ. Όμως από την κυβέρνηση Ιράν τονίζουν ότι η επίθεση στοχεύει συγκεκριμένους στόχους.